Όταν τα κορίτσια του Next Top Model βγάζουν τα ψηλοτάκου να φορούν τη φόρμα του blackout και πηγαίνουν στα τυφλά, είναι σαν ψάρια έξω από το νερό. Μην νιώθω καλά. Γιατί είναι κρύο το νερό? Θερμοσύμφουνα δεν έχετε? Αχ! Μάνα μου, μάνα μου! Αχ! Αχ! Τι ήταν αυτό? Όχι! Αναγία μου! Όχι, μαμά μου! Και τι λέτε να φοβάται περισσότερο στο blackout ένα μοντέλο σαν τη Δήμητρα? Εγώ αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι μην μας νικήσουν οι ξανθιές, γιατί εκεί είναι που θα πάθουν κεφαλικό. Αυτό φοβάμαι τώρα πιο πολύ απ' όλα. Φόβος και τρόμος η ξανθιά αντίπαλη, την οποία έχω να σας πω ότι βρήκε ευκαιρία στα σκοτεινά και την ξεμάλιασε. Μαμά! Πού να το πω, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, εδώ, πού είσαι. Έλα. Yes. Πού είσαι. Και τη πήρε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσει σε ποιο παιχνίδι έπαιζε. Πατάω στο ότι στο celebrity, ας πούμε στο celebrity Wipeout, ότι δεν βάζουν κάτι πολύ επικίνδυνο. Αλλά επειδή... Δεν είναι το Wipeout τώρα αυτό, είναι το Blackout. Wipeout είπα. Έτσι είναι, αν τρέχεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, χάνεις τον μπούσουλα. Τελείωνε, ποιος είναι! Τελείωνε! Μην μου κοινάς το μυαλό πάνω εκεί και θα σε δείρω. Ό,τι δεν έκανε. Ακρίδα! Τελικά ήταν πιο δύσκολο από το Wipeout. Το περίμενα πιο εύκολη, αλήθεια είναι. Αλλά είναι Χριστέ και Μαναγία βοήθω, δηλαδή ειλικρινά. Κροκόδιλος! Τι λες δηλαδή? Όχι ρε. Δεν θέλω φίδια. Ας με πατήσουν και οι παγίδες αυτές, πως τις λένε, για τα ποντικάκια και με κοτόπ. Όχι, και τις κότες τις φοβάμαι, αλήθεια είναι. Don't do this again to me. Εγώ σκιάχτηκα με αυτή τη φωνή. Μου θύμισε το κοριτσάκι του εξορκιστή. Don't do this again to me. Είναι σαν κρεμμύδι. Το φρέσκο. Μπαγιάτεψε τόση ώρα που κάνω το πεις. Πες μου ρε τι είναι, τελειώνουμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι κάτι μακρύ, σίγουρα είναι πράσινο. Και κάτω κάτω γυρίζει. Συγγνώμη, το πράσινο πού το είναι? Μου άρεσε πολύ η εμπειρία. Περνάω λίγο μαζόχα. Γιατί ενώ με τρόμαζε, ήθελα να προχωρήσω και κάθε δοκιμασία. Το ότι στο τέλος βγάλατε όλες μαζί φωτογραφία με την Άντια Μπουλέ ήταν μία από τις δοκιμασίες.